Όλα έτοιμα. 1400 μέτρα. 8 οι συμμετοχέ. 8 φοράδε θα διεκδικήσουν την νίκη. Υπολή, και δίδεται η εκκίνηση. Όλε έφυγαν σχετικά καλά. Στα πρώτα μέτρα θέλει να έρθει πολύ γρήγορα η φλόγα και να οδηγήσει. Πράγματι, η φλόγα το νούμερο 1 περνάει στο κεφάλι. Η αρετή το νούμερο 7 είναι στη δεύτερη θέση. Πάμπολα πιέζει από την εσωτερική για την τρίτη θέση. Ε, Ακριβώ πίσω τη είναι η Κλαρί, το νούμερο 2, στην τέταρτη θέση. Εμπόριουμ βελτιώνεται, περνάει στην πέμπτη θέση. Αβανζάρε στην έκτη και λίγο πιο πίσω έχει μείνει και ακολουθεί η Ρόντα. Ενώ η Ταμαράσα δεν ακολουθεί τον όμιλο. Η Ταμαράσα λοιπόν έμεινε στα, στο start, δεν ακολουθεί τον όμιλο, διαγωνίζονται 7. Στο ύψο των 800 η Φλόγα έχει φτιάξει μια διαφορά περί τα δύο μήκη από την Αρετή που είναι στη δεύτερη θέση. Από μέσα είναι η Κλαρί στην τρίτη. Και λίγο πιο πίσω ακολουθεί η Πάμπολα στην τέταρτη θέση. Εμπόριουμ στην πέμπτη. Προσπαθούν να αναπτυχθούν τόσο η Ρόντα όσο και η Αβανζάρε. Περάσαμε και τα 600 στο Βυράζ και πάμε για την ευθεία όπου η Φλόγα προηγείται. Έχει ένα-δύο μήκη από την Κλαρίς που πλέον έχει περάσει καθαρά στη δεύτερη θέση και τίθεται σε καταδίωξη. Πάμπολα στην τρίτη θέση, φύνει κάνει και η εμπόριο μου απ' έξω. Η Φλόγα που θέλει να πάρει μια μικρή διαφορά, η Κλαρί που προσπαθεί να την κλείσει. Ενώ έρχεται και η Ρόντα πλέον που προσπαθεί και αυτή να κλείσει τη διαφορά εναντί των uh, πρώτων. Φλόγα με δύο μήκη διαφορά από την Κλαρίς Φλόγα και Κλαρίς Εμπόριουμ και Ρόντα που κάνει φίνη απ' έξω και είναι πλέον για την τρίτη θέση. Φλόγα δείχνει ότι θα καθαρίσει την κούρσα και θα την καθαρίσει. Θα πάρει την νίκη. Στη δεύτερη θέση Κλαρίς Τρίτη Ρόντα. Τέταρτη Εμπόριουμ. Πέμπτη η Πάμπολα. Και στι δύο τελευταίε θέσει η Αρετή και η Αβανζάρε. Ένα, δύο. Εδώ κάπου το 8 θα περάσει την τρίτη θέση θα αφήσει την εμπόριου στην τέταρτη. Ένα, δύο,